Έχουμε τώρα νέα δεδομένα για τον Διαβήτη και έχουμε μαζί μας στο στούτιο την κυρία Αργυρακοπούλου, την κυρία Γιούλη Αργυρακοπούλου, που είναι διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια διαβητολογικής μονάδας στο Ιατρικό Κέντρο. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Κυρία Αργυρακοπούλου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα νέα δεδομένα που έχουμε για τον Διαβήτη, τι ακριβώς είναι? Έχουμε διάφορα. Ναι. Αυτά για τα οποία θα πούμε εμείς σήμερα είναι ότι οι επιστήμονες προσπαθούμε να φτιάξουμε νέες κατηγορίες τύπων ζαχαρώδη διαβήτη. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να εξατομικεύουμε τις θεραπείες. Άρα να μην λέμε όλοι αυτοί έχουν τύπου 2 διαβήτη. Να τους χωρίζουμε περαιτέρω σε κατηγορίες για να ξέρουμε ποια θεραπεία είναι ωφέλιμη για αυτόν τον τύπο ή ποια θεραπεία μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη για δεύτερο ή τον τρίτο τύπο. Άρα έχουμε πολύ σημαντικά νέα για τους ασθενείς και για το πώς θα αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση προς όφελος όσων πάσχουν από διαβήτη. Συζητάμε εδώ με την κυρία Αργυρακοπούλου τα νεότερα για τον διαβήτη, διότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ όχι μόνο τους διαβητικούς, αλλά και τους ανθρώπους που θέλουν να προλάβουν αυτή την κατάσταση, να μην εμφανίσουν διαβήτη. Τα νέα δεδομένα, κυρία Αργυρακοπούλου, είναι μέχρι σήμερα ξέραμε δύο πράγματα. Δηλαδή, εμείς, διαβήτη τύπου 1, διαβήτη τύπου 2 και μας εξηγείτε. Αυτή είναι η κύρη τύπου. Ναι. Υπάρχουν κι άλλοι. Είχαμε και άλλους, πιο σπάνιους τύπους. Ναι. Έχουμε λοιπόν τον τύπο 1, ο οποίος είναι αυτός που λέμε ο νεανικός διαβήτης. Είναι λοιπόν αυτός που συνήθως εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες και οι ασθενείς αυτές δεν έχουν καθόλου δική τους ινσουλίνη. Αλλά τους δίνουμε εξωγενώς. Αυτός είναι ο τύπο 1. Η τύπου 2 διαβητική είναι. Ναι. Η τύπου 2 διαβητική λοιπόν είναι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν δική τους ινσουλίνη, αλλά για διάφορους λόγους η ινσουλίνη αυτή είτε δεν δρά καλά, είτε δεν φτάνει. Άρα, σε αυτούς συστήνουμε λοιπόν τη δίαιτα, την άσκηση που το λέμε πάντα και μετά αυτοί ξεκινούσαν με δυσκία αν έπρεπε και αν πάλι δεν ρυθμίζονται, δεν πιάνονται οι στόχοι, περνάγανε σε αγωγή με ινσουλίνη. Μάλιστα. Μετά είχαμε και άλλους, έχουμε και άλλους πιο σπάνιους τύπους. Έναν ενδιάμεσο τύπο που ουσιαστικά είναι ένας τύπου 1 που εξελίσσεται αργά και λέγεται Λάντα. Και άλλους πιο σπάνιους, μόνο γονιδιακούς τύπου διαβήτη που λέγονται Μόντι. Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα, τα ερευνητικά που θα τα δείξουμε αμέσως τώρα, είναι διάβασα ότι αλλάζει η προσέγγιση του ασθενούς, το είπατε κι εσείς, και να δούμε τι ακριβώς αλλάζει, δηλαδή τι έχει βρεθεί στις μελέτες που έγιναν από στη Σουηδία, στη Φιλανδία, και είναι πάρα πολύ σημαντικές μελέτες, διότι επί της ουσίας έχουμε στο διαβήτη τύπου 2 που είπατε κι εσείς, τι έχουμε κυρία Αργυρακοπούλου? Έχουμε μία δεν είναι κάτι επίσημο, δηλαδή οι ασθενείς δεν θα υποκατηγοριοποιηθούν από τους γιατρούς κλινικά έξω, αλλά γίνεται μία προσπάθεια να ξεχωρίσουμε αυτούς τους ασθενείς που ως τώρα τους λέγαμε διαβητικούς τύπου 2. Και όλοι μαζί, όλοι λοιπόν, μαζί. Ήταν παχύσαρκοι, είτε ήταν υπέρβαροι, είτε δεν ήταν, τους λέγαμε διαβητικούς τύπου 2. Άρα έγινε αυτή η μελέτη, η οποία μένει να αποδειχθεί, να επαναληφθεί, έχει πολύ δρόμο ακόμα, η οποία προσπάθησε και τους έφτιαξε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν ήταν αυτή που μοιάζει με τον τύπου 1, που δεν έχουν δική τους ινσουλίνη. Τελείως. Καθόλου. Δεν έχουν καθόλου δική τους. Δύο άλλοι τύποι είναι δύο ήπιοι τύποι διαβήτη. Ο ένας είναι αυτός που λένε οι ασθενείς, εγώ γιατρέ, το έπαθα σε μεγάλη ηλικία. Ηλικιωμένοι λοιπόν. Μιλάτε ασθενείς. Για το 2 και το 3 ή για το 4 και το 5? Το 4 και το 5. Το 4 και το 5 είναι ήπια. Ήπια. Οι πρώτοι τρεις είναι. Θα σας πω. Οι 4 και οι 5 λοιπόν είναι ήπιοι. Ο ένας είναι εξαρτάται από την ηλικία και ο άλλος διαβήτης είναι αυτός που συνδέεται πολύ με την παχυσαρκία. Όμως έχουν ήπια δυσμεταβολικές διαταραχές. Και μετά ο 2 και ο 3, όπως λέτε, που είναι οι ασθενείς που έχουν τα πιο ψηλά ζάχαρα και τις χειρότερες γλυκοζηλιωμένες, που οι μεν έχουν ψηλή αντίσταση στην ινσουλίνη και οι άλλοι φαίνεται ότι έχουν έλλειψη ινσουλίνης. Δεν είναι όμως τύπου 1 διαβητική, φαίνεται όμως ότι έχουν μεγάλη έλλειψη ινσουλίνης. Και αλλάζει η προσέγγιση σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είναι τώρα πια ότι πάτε εσείς με μία συνταγή, εντός αγωγικών, ακριβώς, έτσι. Μία συνταγή να αντιμετωπίσετε όλους τους διαβητικούς τύπου 2. Είναι ότι πάτε πια με 5 συνταγές. Σωστό. Έτσι, όπως το σκέφτομαι έτσι, απλά εγώ. Έτσι, πολύ σωστά. Να αντιμετωπίσετε 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικές προσεγγίσεις. 5 διαφορετικές θεραπείες. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε σε κάθε ασθενή ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί το διαβήτη, στα φάρμακα που έχουμε, εμείς έχουμε 5-10 διαφορετικά φάρμακα, θα ξέραμε εξ αρχής ποιο ταιριάζει περισσότερο. Και δεν είναι μόνο αυτό το όφελος, αλλά γνωρίζουμε ότι στην κατηγορία 2, για παράδειγμα, αυτοί οι ασθενείς που έχουν μεγάλη αντίσταση στην ινσουλίνη κάνουν πιο συχνά επιπλοκές από τον νεφρό.
Ναι. Άρα θα ήμασταν προημότερα, ενήμεροι και θα ενημερώνουμε και τους ασθενείς μας. Ο τύπου 3, για παράδειγμα, που έχει την έλλειψη ινσουλίνης, φαίνεται σε αυτή τη μελέτη τουλάχιστον ότι έκανε συχνότερα διαταραχές από τον οφθαλμό, από το μάτι. Άρα θα εξηγούσε στον ασθενή ότι πρέπει τακτικότερα τους ελέγχους κτλ. Άρα όταν αυτοί χτιστούν, αν πραγματικά δηλαδή γίνει αυτή η κατηγοριοποίηση, εμάς πέρα από τη θεραπεία μας βοηθάει και στον έλεγχο των επιπλοκών, που αυτό είναι ο στόχος του διαβήτη. Και επειδή ο διαβήτης είναι μια πάθηση συνυφασμένη με τη διατροφή. Θέλετε να πάμε στο πλέξι? Βεβαίως. Θυμάμαι λοιπόν είχαμε κάνει μαζί ένα βίντεο και μου είχε κάνει εντύπωση το εξής, κύριε Αργυρακοπούλου. Ότι δεν απορρίπτεται ακόμη και τα φρούτα σε διαβητικούς που εκεί δεν το ξέρουν οι διαβητικοί. Οι άνθρωποι λένε δεν τρώω φρούτα, είμαι διαβητικός. Δεν τα απορρίπτεται τα φρούτα. Έτσι. Και μάλιστα όχι ένα φρούτο την ημέρα. Μου είχατε πει πόσα? 3 με 5. Φρούτα λαχανικά. Είναι φοβερό. Γιατί, με ποια λογική, κύριε Αργυρακοπούλου? Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ωφέλιμα για το διαβήτη. Ναι. Τα χρειαζόμαστε. Η γνώση ότι δεν τρώμε φρούτα, δεν τρώμε και άλλους υδατάνθρακες, που ίσως τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, αυτά είναι παλιά γνώση. Εμείς ξέρουμε πια ότι ο διαβητικός ασθενής, ο διαβητικό άτομο, πρέπει να τρώει ισορροπημένη διατροφή. Δεν διαφέρει δηλαδή η διατροφή του διαβητικού από τη δική σας ή τη δική μου. Απλώς πρέπει να είναι, όπως όλοι μας, χαμηλή σε λιπαρά, ενδεχομένως ένα χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη θα μπορούσε να βοηθήσει. Για τα φρούτα λοιπόν, ξέρουμε ότι τα ίδια τα φρούτα είναι ωφέλιμα. Και με βάση αυτά που λέτε και στην κάρτα σας, βλέπω εκεί. Είναι η μελέτη, να πούμε ότι είναι πάλι καινούργιες μελέτες, εκτός από τις ομάδες, καινούργιες μελέτες που καθόρισαν οι ερευνητές κάποιες συγκεκριμένες τροφές ως αντιδιαβητικές ή τροφές πρόληψης του διαβήτη, γιατί είπαν, και εσείς θα μου το πείτε καλύτερα, ότι δεν τρώει θρεπτικά ένας άνθρωπος για να του πεις. Τρώει τροφές, οπότε να του πούμε, να γίνει πιο σαφές το μήνυμα. Και τι είδαν, κυρία Αργυρακοπούλου? Για να είναι λοιπόν πιο συγκεκριμένο, όπως λέτε, γιατί ως τώρα λέγαμε θα φας 45 γαλαμάρια υδατάνθρακα. Αυτό δεν είναι κατανοητό σε κανέναν. Οπότε είδαμε λοιπόν σε μελέτες ότι τα προϊόντα ολικής αλέσεως, τα δημητριακά που γνωρίζουμε, τα πιο μαύρα λοιπόν, τα μαύρα τρόφιμα, φρούτα όπως τα μήλα, τα σταφύλια, που ο κόσμος τα σταφύλια αγνοεί ότι όχι απλώς μπορεί να τα τρώει, αλλά φαίνεται ότι βοηθάει και στην πρόληψη του διαβήτη, αλλά και στον έλεγχο του γλυκαιμικού ελέγχου. Γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ασθενών. Αυτοί που θα προλάβουν να μην κάνουν διαβήτη, αυτοί που έχουν κάνει διαβήτη και θέλουν να κάνουν remission, να κάνει ύφεση ο διαβήτης, και αυτοί που έχουν εγκατεστημένο λοιπόν έκδηλο διαβήτη και θα βοηθήσει να έχουν καλύτερα ζάχαρα. Είναι τρεις κατηγορίες του όφελους. Άρα αυτά που λέμε ότι πρέπει να τρώμε είναι και πρόληψη, είναι και στα πλαίσια ενός διαβητικού ασθενού. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά πολύ σημαντική μελέτη. Blueberries είναι μύρτιλο. Είναι τα μύρτιλα. Μύρτιλο. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Και βλέπω και γιαούρτι τυρί χαμηλά λιπαρά. Ναι, γιαούρτι λοιπόν. Ναι, το γιαούρτι, τα τυρί με χαμηλά, και το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα στα καρδιαγγειακά. Και φαίνεται και ότι το τσάι και ο καφές βοηθάνε. Ο καφές ειδικά τα τελευταία χρόνια φαίνεται σε πολλές μέρες βοηθάει σε πολλά πράγματα. Πέρα από το διαβήτη, το Αλτσχάιμερ, σε 1002 καταστάσεις. Δηλαδή η κατανάλωση του καφέ τελικά είναι ωφέλιμη. Φοβερό. Και έχω εδώ chips που φαντάζομαι ότι είναι στα πλαίσια της ολικής αλέσεως που απαγορεύεται για ένα διαβητικό. Δηλαδή, η πατάτα και όσο καλό κάνει ένα μήλο ή το σταφύλι που δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα, δεν το αξιολογεί κανείς, τόσο κακό κάνουν τα chips. Έτσι. Θα σας ρωτήσω εδώ για τις σταφίδες. Για την κορινθιακή σταφίδα, τη μαύρη σταφίδα. Μαύρη. Ναι, η μαύρη σταφίδα είναι στα τρόφιμα που σε ποσότητα περιορισμένη εμείς τη συστήνουμε σε αυτήν. Σαν σνακ. Μια χουφτίτσα. Ακριβώς. Μια χουφτίτσα. Στα σνακ. Στο δεκατιανό και στο απογευματινό, τι θέλουμε. Πάμε να δούμε και ποια απαγορεύονται, διότι εκτός από αυτά που πρέπει να τρώει κάποιος για πρόληψη του διαβήτη. Ωραία. Και ως διαβητικός πια πρέπει να αποφεύγονται. Πείτε μου. Τα κόκκινα κατηργασμένα κρέατα που λέμε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε, όπως η κλασική μεσογειακή διατροφή. Πάμε πίσω δηλαδή σε αυτά που μας διδάσκαν οι παλιοί. Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, το κόκκινο κρέας, αν ήταν δυνατόν, να το τρώγαμε και μια φορά το μήνα. Τα λευκά κρέατα είναι λίγο καλύτερα. Μετά, οι πατάτες είναι χειρότερες βέβαια στη μορφή της όταν τα τηγανίζουμε, αλλά γενικά δεν είναι από τα τρόφιμα που τα συστήνουμε σε καθημερινή βάση. Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά πάντα, τα άσπρα δημητριακά, το άσπρο ψωμί και όλα αυτά, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Ενώ το ψωμί δεν το αποφεύγουμε στους διαβητικούς, τα άσπρα φαίνεται ότι δεν είναι ωφέλιμα. Και το ρύζι είναι αμφιλεγόμενο το ρύζι. Σε ορισμένους ασθενείς βλέπει κανείς ότι κάνει μεγάλη αύξηση με τα γευματικά. Σε άλλους, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, δεν τους ενοχλεί και μπορούν να το τρώνε. Ναι. Αυτό... Απ' την άλλη, το αποφλειωμένο πάλι, το μη αποφλειωμένο, που είναι δύσκολο να μαγειρευτεί βέβαια, φαίνεται ότι είναι καλύτερο πάλι.
για τους διαβητικούς. Άλλος ένας μύθος, διότι μου καταρρύψατε το μύθο με τα φρούτα και τα μήλα και είδατε πόσα είπε. 3 ακόμα και 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά, είπε η κυρία Αργυρακοπούλου. Το ψωμί δεν τρώνε οι διαβητικοί γιατί το φοβούνται. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Αρκεί να υπάρχει έλεγχος της ποσότητας ανθράκων. Εγώ πολύ απλοϊκά λέω πολλές φορές θα διαλέξετε μία πηγή υδατάνθρακα. Δηλαδή θα φάτε ή ψωμί, ή δημητριακά, ή ζυμαρικά. Να διαλέξετε μία. Για να μην κάνουν μεγάλη ποσότητα στους υδατάνθρακες. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι απαγορεύεται το ψωμί. Προτιμάμε απλώς τα μαύρα. Νομίζω ότι είπαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και για πρόληψη του διαβήτη και πώς θα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση διαβητικού. Ναι. Να ευχαριστήσω την κυρία Γιούλια Αργυρακοπούλου. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Και πάμε να δούμε τώρα.